Έχει περάσει αρκετές, πολλές ώρες από το θλιβερό επεισόδιο με τον Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής, αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, γιατί πολλά υπόθηκαν εκείνες τις ώρες, πολλά γράφτηκαν και εν τέλει ακόμα και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέβη σε μια συνωμοσιολογική ερμηνεία την οποία πρέπει να διευκρινίσουμε. Συγκεκριμένα είπε η Νέα Δημοκρατία ότι το επεισόδιο του Κασιδιάρη εξυπηρετεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο Νίκος Δένδιας συνεργάστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ για να ξεφύγει η συζήτηση από το μεσοπρόθεσμο και να πάει στα επεισόδια και την επέμβαση του Φρούραρχου. Ας δούμε όμως αν έχει αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν έχει σχεδόν καμία σημασία. Έχει σημασία ποιος τα πρωτοείπε αυτά, τα πρώτα λεπτά μετά το επεισόδιο. Να δούμε ποιος μιλάει. Μίλησαν λοιπόν κάποιοι παπαγάλοι των μίντια, γνωστοί, οι παπαγάλοι που πάντα κελαϊδούν όταν μιλούν για καπετάνιο σε ταχύπλοα. Μίλησαν τα ντάρλινγκ των δικτατόρων Παπαδόπουλου και Πατακού. Μίλησαν οι συγκάτοικοι της δεξιάς πολυκατοικίας που αναρριχήθηκαν από τα υπόγεια της σκουπιδοτηλεόρασης στο πολιτικό mainstream με τις ευλογίες της διαπλοκής. Μίλησαν οι λαγοί του πολιτικού αμοραλισμού και της αποσταθεροποίησης. Ποιοι μίλησαν για συνεργασία Χρυσής Αυγής και ΣΥΡΙΖΑ? Μίλησαν επίσης κάποιοι σοσιαλιστές κάποτε που ορθοτόμησαν με πολιτική οξυδέρκεια το φαινόμενο των αυθεντικών ακτιβιστών της Χρυσής Αυγής. Ναι, των ακτιβιστών που τώρα δικάζονται για εγκλήματα. Αυτοί μίλησαν και ερμήνευσαν αυτό το επεισόδιο έτσι. Και είναι οι ίδιοι που μιλάνε αυτές τις μέρες για τέταρτο μνημόνιο με την ίδια ακριβώς αξιοπιστία. Μιλούν αυτοί που παρέδωσαν τη χώρα στην Επιτροπή από το 2010 έως σήμερα. Μιλούν αυτοί που απογύμνωσαν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και έκαναν το κράτος πελατειακό μαγαζί. Μιλούν αυτοί που έστησαν την πιστωτική υπερεπέκταση της δεκαετίας του 90 και επέροντο για τη φούσκα του χρηματιστηρίου. Αυτοί που ταύτιζαν την ισχυρή Ελλάδα με την πανίσχυρη διαπλοκή. Αυτοί μιλούν. Αυτοί που υπερχρέωσαν τη χώρα και δυναμίτησαν το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτοί που έλεγαν ότι οι συνταξιούχοι δυστυχώς ζουν πολύ και ότι όποιος μπορεί θα επιζήσει. Είναι ανάμεσά μας αυτοί. Έχουν υπηρετήσει ως Υπουργοί Εργασίας, Υγείας, Ασφαλίσεως στα αμέσως προηγούμενα χρόνια του πόνου και της επιτροπίας. Ακόμη τώρα μιλούν αυτοί οι δεξιολαϊκιστές, οι δημαγωγοί, οι υπηρέτες της διαπλοκής, κάνοντας ότι φορούν μια προβιά, την προβιά του εξυγχρονιστή. Και σε αυτό τον ίδιο δρόμο του ψεύδους, της μνησικακίας και προπάντων όμως της παραπλάνησης κινείται και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης όλο το διάστημα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραπλανά και ρημουλκείται από ακροδεξιούς ελκυστές. Είτε διότι δεν έχει δική του ατζέντα, είτε διότι μόλις αδέξια καμουφλάρει την δική του βαθύτατα ολιγαρχική νεοφιλελεύθερη ατζέντα. Αλλά ας παραμερίσουμε προς στιγμήν από το ποιος μιλά και επαγγέλλεται τη σωτηρία της καρέκλας του και ας δούμε την πράγματι δυσχερή και επώδυνη πραγματικότητα. Η χώρα βρίσκεται υπό ανελαίτη κυδαιμονία από το 2010. Το swap του ελληνικού χρέους υπέρ των ευρωπαϊκών τραπεζών και εις βάρος του ελληνικού κράτους και των ευρωπαϊκών κρατών ήταν η μία όψη του 2010. Η άλλη όψη είναι η ιδιότυπη εφαρμογή της κοινωνικής μηχανικής, η εφαρμογή μιας διαρκούς τιμωρίας πάνω στους πολίτες της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εφαρμογή μιας περιστολής του κοινωνικού χώρου. Αυτό ζούμε. Το μνημόνιο, πρώτο έως σήμερα, είναι το κατεξοχήν όργανο αυτής της ιδιότυπης κυριαρχίας.
γραμμένο από τους δανειστές, αλλά στην περίπτωσή μας υπάρχει και η πένα της εγχώριας ελίτ. Ακόμη και το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν προετοιμασμένο ήδη από αυτές τις εγχώριες ελίτ που τώρα φωνασκούν και παραπλανούν, επειδή νόμισαν ήδη από τότε ότι αυτό το όργανο κυριαρχίας θα ήταν η δική τους ευλογία, όργανο που θα διαιώνιζε τη δική τους κυριαρχία, και στοιχημάτισαν στην αριστερή παρένθεση και το φόβο. Πλανήθηκαν βεβαίως και σώρευσαν πόνο και απόγνωση και αποσταθεροποίηση. Ας δούμε όμως τώρα τα ανηφορικά χρόνια που έχουμε μπροστά μας. Η έξοδος από την Επιτροπή δεν θα είναι ούτε γρήγορη ούτε άκοπη. Στόχος όμως θα παραμένει πάντα η βαθμία ανάκτηση της αυτεξουσιότητας και ο τερματισμός της Επιτροπής όπως την ζούμε με οδυνηρές συνέπειες. Στόχος πρέπει διαρκώς να είναι η υλική ανακούφιση της κοινωνικής πλειοψηφίας, κυρίως και πρωτίστως με θέσεις εργασίας και με ένα δίκαιο κράτος πρόνοιας. Στόχος είναι η ανάσχεση των μεταναστευτικών νεκρών, του brain drain και του δημογραφικού μαρασμού. Και αυτοί είναι στόχοι μακροπρόθεσμοι που απαιτούν πολιτικές πρακτικές με συνέπεια και διάρκεια, που απαιτούν μια νέα γενική διάνοια πέραν του διχασμού και του τρέχοντος παιχνιδιού εξουσίας, πέραν του καμποτινισμού και του βαλκανικού house of cards. Είναι στόχοι που απαιτούν συνθέσεις και συγκλήσεις κοινωνικές και πολιτικές, ιστορική ευθύνη, αυτοκριτική και παρησία. Αυτοί είναι οι στόχοι και τα καθήκοντα της νέας αριστεράς στα δύσκολα χρόνια που διαρκώς θα ανηφορίζουμε. Μια λυσιτελής έκφραση της κοινωνίας μας που μετασχηματίζεται διαρκώς μέσα από τον πόνο της κρίσης, αλλά και με τη λαχτάρα για ισότητα, δικαιοσύνη και δημοκρατία. Με αυτό το βαρύ φορτίο ευθύνης αντικρίζουμε τους συμπολίτες μας. 10 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Χωρίς λόγια, από εδώ και πέρα, μόνο με πράξεις. Μας περιμένει πολύ και σκληρή δουλειά, όλους τους Έλληνες δημοκράτες. Και περισσότερο βέβαια, και πρώτα απ' όλα, τους εκλεγμένους και αυτούς που βρίσκονται στην κυβέρνηση. Με διαρκή αυτοκριτική, με έλεγχο, με ένταση, με τα αυτιά ανοιχτά στις φωνές των συμπολιτών μας και με πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας. Σας ευχαριστώ.